Τσαρούχα, το βιβλίο του Παπαϊωάννου, του Κωστή Παπαϊωάννου, οι επιθεωρήσεις που τις έχετε και εδώ πέρα, κύριε Αποστόλου, της χωροφυλακής, τα δημοσιεύματα του τύπου. Θωμάς Κοροβίνης, τον βλέπω και στο βάθος. Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο σπουδαίο αυτό έργο, το οποίο αναφέρουμε πάντα, μιλάω βέβαια για τον γύρο του θανάτου, το αναφέρουμε πάντα στην ξενάγησή μας. Και θα το αναφέρω. Και προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει. Όπως καταλαβαίνετε, υπόθεση πάρα πολύ σκοτεινή, πάρα πολύ ιδιαίτερη. Προσπαθήσαμε να την προσεγγίσουμε με μεγάλο σεβασμό. Και ένα στοιχείο που με βοήθησε πάρα πολύ την εποχή που σχεδιάζαμε την ξενάγηση, πριν γνωρίσω βέβαια τον κύριο λογοθέτη, ήταν οι εκπομπές του. Ξέρετε ότι ο κύριος λογοθέτης έχει την εκπομπή Σημεία των Καιρών στο κανάλι 4Ε. Τότε λοιπόν μαθαίνω ότι ο κύριος λογοθέτης θα κάνει μία εκπομπή για την υπόθεση Παγκρατίδη. Στείλαμε βέβαια στην οθόνη της τηλεόρασης. Ο κύριος λογοθέτης γνωρίζει την υπόθεση αυτή μάλλον όσο κανένας άλλος σήμερα, το λέω με τα λόγου γνώσεως. Και φυσικά ο κύριος λογοθέτης με τον ευγενή, ήπιο και πάντα τεκμηριωμένο τρόπο του δεν του έφτασε μία εκπομπή. Και νομίζω κάνατε τέσσερις. Τέσσερις τριώρες εκπομπές. Αυτό που ξεκίνησε ως μία τριώρη εκπομπή έγιναν τέσσερις τριώρες εκπομπές. Δύο ώρες, συγγνώμη. Τέσσερις δύο ώρες εκπομπές. Αυτό το υλικό για μένα ήταν υπερβολικά έτσι, χρήσιμο και πολύτιμο, το οποίο το συμπεριέλαβα όταν στείναμε τη διαδρομή. Έτσι λοιπόν, έρχεται το έργο του κυρίου λογοθέτη για να συμπληρώσει ένα μεγάλο κενό στη βιβλιογραφία. Είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος και έγκριτος νομικός. Πιάνει την υπόθεση από την δικονομική πλευρά, δημοσιεύει αδημοσίευτο αρχιακό υλικό, το οποίο φωτίζει πάρα πολλές και σκοτεινές πτυχές έτσι αυτής της υπόθεσης, και ακόμα και από την προμετωπίδα του βιβλίου, την οποία θα σας διαβάσω γιατί είναι τέσσερις σειρές, βλέπει κανείς το πνεύμα του συγγραφέα που θέλει να έχει στην υπόθεση αυτή. Ποια είναι η προσέγγιση του. Νομίζω η προμετωπίδα σας είναι χαρακτηριστική της τάσης που διακατέχει. Ναι. Γράφει λοιπόν. Στους φτωχούς και απόκληρους αυτού του κόσμου που τα χέρια πλώνοντας τη δικαιοσύνη κάτι άλλο προσδοκούν από όσα στο βιβλίο διαλαμβάνονται. Κατευθείαν λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όταν ένας συγγραφέας ξεκινάει έτσι θα έχει μια προσέγγιση μάλλον ιδιαίτερη και μια προσέγγιση θα έλεγα και προσωπική αλλά πάντα τεκμηριωμένη. Λλοιπόν, με τρόπο συναρπαστικό, εύληπτο και συνοπτικό σκιαγραφείται η προσωπικότητα του Παγκρατίδη με το κεφάλαιο γουρούνα. Γουρούνα ήταν το παρατσούκλι που φώναζαν τα άλλα παιδιά στον Παγκρατίδη, γιατί δεν είχε να φάει και έτρωγε από αποφάγια μέχρι ψίπουλα μέχρι πεταμένα φαγητά. Τα παιδιά είναι σκληρά πολλές φορές όπως ξέρετε, αλλά εδώ το παρακάνανε. Αλλά αυτό το γουρούνα λέει πράγματα για, για το πώς μεγαλώνει. Τώρα το πώς μεγαλώνει είναι ένα δράμα από μόνο του. Δεν θέλω να επεκταθώ κι εγώ, αν μείνει χρόνος μπορούμε να συζητήσουμε για να μείνουμε περισσότερο στο βιβλίο. Τα εγκλήματα για τα οποία δικάστηκε, καταδικάστηκε και εκτελέστηκε. Ποια ήταν αυτά τα εγκλήματα, ποιες ήταν οι κατηγορίες που είχε για τα εγκλήματα αυτά, αναλύονται όλα στο βιβλίο, αλλά και το ερώτημα που έχουν όλοι στα χείλη τους. Αν μετά την εκτέλεση του Αριστίδη Παγκρατίδη, σταμάτησαν τα εγκλήματα. Σταμάτησαν τα εγκλήματα. Δεν σταμάτησαν τα εγκλήματα. Λοιπόν, η μέγιστη όμως συμβολή του έργου του κυρίου λογοθέτη είναι η ανάδειξη, γιατί είναι ένας πολύ έγκριτος και έμπειρος νομικός, των τεράστιων κενών, αντιφάσεων και προφανώς ηθελημένων σφαλμάτων, στα οποία υπέπεσε το δικαστήριο, που ήταν αρμόδιο για να κρίνει τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Όπως το γνωρίζετε πολύ καλά, το δικαστήριο αυτό αντί για τη ζωή επέλεξε το θάνατο για τον Αριστίδη Παγκρατίδη. Είναι εκτέλεση. Στο βιβλίο, όπως είπαμε, δημοσιεύεται για πρώτη φορά έτσι αρχιακό υλικό που φωτίζει με πρωτόγνωρο τρόπο όλες τις πτυχές της εξαιρετικά σκοτεινής αυτής ιστορίας, και ο κύριος λογοθέτης με μεγάλη παρησία, σθένος και υψηλό αίσθημα ηθικής αποκαλύπτει άβολες πραγματικά αλήθειες που κλονίζουν την πίστη των πολιτών σε αυτό που ονομάζουμε κράτος δικαίου και ευνομούμενη πολιτεία. Φυσικά μιλάμε για τις δίκες της δεκαετίας του 60, αλλά ακόμη και σήμερα, όπως το έδειξαν και ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Δημήτριος Αποστόλου, υπάρχει ένα ζήτημα για το κράτος, την απονομή δικαιοσύνης, την ευνομούμενη πολιτεία, ειδικά όταν μιλάμε για τη ζωή έτσι ενός ανθρώπου. Το είπε και ο κύριος.